ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες η δεύτερη θητεία σας. Εδώ ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων, θα ήθελα καταρχάς να μας πείτε λίγα λόγια για αυτά τα 8 χρόνια στο τιμόνι της Ένωσης. Ποια ήταν έτσι τα βασικότερα σημεία που περάσατε, πώς θα διαχειριστήκατε και ποια θέματα τρέχουν, είναι σε εξέλιξη? Ευχαριστώ πολύ, πολύ κύριε Κάντζε. Το θεωρώ ότι αυτό που είπατε, ότι τελειώνω πρώτα ο Θεός σε λίγες μέρες τη δεύτερη τετραετή θητεία μου, ίσως ήταν η υψηλότερη, η υψίστη τιμή που έχω λάβει στη ζωή μου, αυτή δηλαδή που μου ανέθεσαν οι συνάδελφοι, οι πλοίαρχοι πάσης τάξεως, να βρίσκομαι στο τιμόνι της Ένωσής μας για όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι, αν μη τι άλλο, και εγώ και οι συνεργάτες μου, το Προεδρείο, το Συμβούλιο, όλοι μας, καταθέσαμε την ψυχή μας. Με καθαρό πρόσωπο αντιμετωπίσαμε τις καταστάσεις, πάντα κοντά στο συνάδελφο, πάντα δίπλα στο συνάδελφό μας όποτε μας χρειάστηκε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε μακριά από οποιαδήποτε κατάσταση, πάντα παρακολουθούμε τα πράγματα, πάντα είμαστε στις εξελίξεις και πάντα με μοναδικό γνώμονα το καλό του συναδέλφου και το καλό της ελληνικής και της ελληνοκτήτου ναυτιλίας. Διότι κακά τα ψέματα, αν μας έχει μείνει κάτι το οποίο είναι υγιές και αποδοτικό για αυτή τη διαλυμένη και κατεστραμμένη χώρα όπως μας την κατάντησαν, έχει μείνει μόνο η ελληνική ναυτιλία. Θα ήθελα να ρωτήσω, νέα παιδιά, νέοι πλοίαρχοι μπορούν ή υπάρχει το ενδιαφέρον να μπουν στην Ένωση, να μπουν σε Ένωση, να συνδικαλιστούν για να προβάλλουν μέσα από την μεγάλη αυτή Ένωση τα δίκαια αιτήματα του κλάδου? Εδώ θα σας απαντήσω ως εξής. Η κατάσταση πριν μερικά χρόνια ήταν διαφορετική. Υπήρχε και καλύτερη επαφή με τα πλοία, γιατί είχαν περισσότερους Έλληνες μέσα. Όταν έχεις ένα πλοίο το οποίο έχει μέσα 20 Έλληνες, 25 Έλληνες, υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, υπάρχει καλύτερη ευαισθητοποίηση με τα κοινά. Όταν έχουμε σήμερα ελληνικά πλοία, ελληνική σημαία πλοία, που έχουν μέσα 4, 5 ή 6 το πολύ Έλληνες, αυτόματα αποξενώνεται ο κόσμος, δεν ασχολούνται με τα κοινά, ο καθένας απομονώνεται, με αποτέλεσμα και στο λίγο διάστημα το οποίο περνά κάποιος όταν έρθει εδώ στην Ελλάδα, προτιμάει και πολύ καλά κάνει να είναι κοντά στο σπίτι του, κοντά στα άτομα και στην οικογένειά του που του έλειπαν όλους τους μήνες που ταξίδευε. Άρα αυτονόητο είναι ότι υπάρχει μια άμβλυνση των σχέσεων που υπήρχαν, και αν δούμε και τα ΜΜΕ, κάποια ΜΜΕ, όχι όλα για το όνομα του Θεού, τα οποία συνέχεια καταστροφολογούν κατά του συνδικαλισμού. Αυτό τι έχει δημιουργήσει στον κόσμο? Μια απέχθεια προς το συνδικαλισμό. Εδώ θέλω να τονίσω, και είναι τιμή μας, εμάς, για όλους τους συναδέλφους, να πω ότι αυτό το σωματείο είναι ένα από τα λίγα τα οποία είναι συνδικαλιστικό όργανο, αλλά δεν είναι κομματικό όργανο κανενός. Εμείς εδώ ξέρουμε σαν προϊστάμενό μας τον συνάδελφό μας και κανέναν άλλον. Σε αντίθεση με άλλα σωματεία τα οποία για δικούς τους λόγους κάνουν ό,τι κάνουν και δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς, η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, προέρχεται και ανήκει στο συνάδελφο πλοίαρχο πάσης τάξεως. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αυτή είναι η σημαία μας, αυτό είναι το πιστεύω μας. Θέλω λοιπόν εγώ να εμείνω σε αυτό και να πω ότι οι συνάδελφοί μας πρέπει να έρχονται κοντά μας. Είναι ηθική και επαγγελματική υποχρέωση του καθενός να ανήκει σε μια ευρύτερη οντότητα. Κανείς μας δεν μπορεί από μόνος του να επιτύχει πράγματα. Ούτε πρόκειται ποτέ να ευοδοθούν όλοι οι στόχοι μας, ούτε πρόκειται ποτέ να πάψουμε να έχουμε απαιτήσεις, δίκαια αιτήματα συνδικαλιστικού, επαγγελματικού, προσωπικού, κοινωνικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν μπορεί, ευτυχώς ή δυστυχώς, να τα λύσει ο καθένας μόνος του. Απ' τη μια, διότι μόνος σου πρέπει να είσαι ή Θεός ή θηρίο, και απ' την άλλη, ότι δεν έχεις τη δυνατότητα, όταν λείπεις κατά μέσο όρο 8 μήνες το χρόνο, το υπόλοιπο λίγο χρονικό διάστημα που έχεις να ξοδέψεις στη χώρα σου, να μπορέσεις να ασχοληθείς και με όλα αυτά. Άρα, ευνόητο είναι ότι χρειαζόμαστε κάποιον να τρέχει για εμάς
που δυστυχώς δεν μπορούμε όταν ταξιδεύουμε. Ποια είναι η συνεισφορά του Έλληνα καπετάνιου, του Έλληνα αξιωματικού στην ελληνική ναυτιλία, σίγουρα είναι τεράστια, και στην ελληνική οικονομία επίσης είναι τεράστια. Το λέω αυτό το δεύτερο με βάση τα δεινά, τα οικονομικά δεινά τουλάχιστον που περνάει ο τόπος τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο την τελευταία περίοδο. Η ιστορία του Έλληνα ναυτικού πάει 10.000 χρόνια πίσω. Ίσως είναι κάτι που λέμε στο DNA μας. Είναι κάτι το οποίο περνάει από τον παππού στον εγγονό. Είναι το θαλασσινό στοιχείο που βρέχει τη χώρα μας από παντού. Όλα αυτά μαζί είναι η αγάπη που μεταδίδεται από τον έναν στον άλλον. Πάντως αυτό το χάρισμα που έχει ο Έλληνας ναυτικός και το οποίο ευτυχώς είναι διαχρονικό και ευελπιστώ ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, άλλωστε οι καταστάσεις το προδιαγράφουν αυτό, είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η Ελλάδα. Έχει στηρίξει ο Έλληνας ναυτικός διαχρονικά τη χώρα. Μην ξεχνάμε ότι μεταπολεμικά, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εάν δεν υπήρχαν οι Έλληνες ναυτικοί και τα ελληνόκτα φυσικά πλοία να ξεκινήσουν να φέρνουν συρμαγιά στη χώρα, η οποία είχε αλωθεί, είχε ισοπεδωθεί από άκρη σε άκρη. Λοιπόν, τα πρώτα χρήματα τα οποία μπήκανε και πέσανε στην αγορά και δώσανε όθηση ήταν της ελληνικής ναυτιλίας. Και μη φανταστεί κανείς ότι μπορούμε να έχουμε ελληνική ναυτιλία χωρίς Έλληνες ναυτικούς. Και μη φανταστεί κανείς ότι μόνο το επιχειρηματικό ελληνικό δαιμόνιο είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Μόνο ο συνδυασμός αυτού του αδιαμφισβήτητου ελληνικού δαιμονίου του επιχειρηματικού σε συνδυασμό με τον Έλληνα ναυτικό μπορεί να έχει αυτά τα μεγαλειώδη αποτελέσματα. Για να γίνει λοιπόν, κατά Γιώργο, ένας Έλληνας νέος, ένα νέο παιδί ναυτικός, θα πρέπει να περάσει μέσα από τις σχολές, από τις 9 σχολές κρατικές αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, για να γίνει είτε αξιωματικός μηχανής είτε γέφυρας. Σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές οι σχολές και αν ανταποκρίνονται στις ανάγκες πλέον έτσι όπως εξελίσσεται το ναυτικό επάγγελμα, αν ανταποκρίνονται στις γνώσεις, στο επίπεδο της ετοιμότητας που πρέπει να διαθέτει ένας απόφυτος αυτών των σχολών για να μπορέσει να κυβερνήσει ένα πλοίο σύγχρονο. Επιτρέψτε μου να απαντήσω σαν νούμερο ένα και βασικό πυλώνα επιτυχίας ενός ναυτικού είναι να αγαπάει το επάγγελμα, διότι είναι τρομερά απαιτητικό επάγγελμα, επικίνδυνο, ανταγωνιστικό και φυσικά στο τέλος της ημέρας και προσοδοφόρο εάν συγκριθεί με τα στεριανά επαγγέλματα. Για να επιτύχει λοιπόν κάποιος πρέπει να ξεκινά από σωστή βάση. Ποια είναι η σωστή βάση, εκτός από την αγάπη που είναι το νούμερο ένα συστατικό? Η σωστή βάση είναι η εκπαίδευση την οποία θα πάρει. Και η εκπαίδευση είναι το αγαθό το οποίο πρέπει να παρέχεται από το κράτος, πρέπει να παρέχεται δωρεάν, διότι απευθυνόμεθα σε φορολογούμενους πολίτες. Άρα, εξυπονοείται ότι το κράτος πρέπει να τους παράσχει και την ανάλογη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Και εν προκειμένου την ναυτική εκπαίδευση. Η ναυτική εκπαίδευση πρέπει να ανανεούται συνέχεια. Η ναυτική εκπαίδευση δεν σταματάει, διότι η εξέλιξη, η τεχνολογία δεν έχουν όριο. Τα πλοία τα οποία ταξίδευαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα περιβόητα, τα Liberties, με τα σημερινά υπερσύγχρονα πλοία, δεν έχουν καμία απολύτως σύγκριση. Μόνο το ότι έχουν σκαρί, προπέλα και τιμόνι. Κατά τα άλλα, δεν μοιάζουν σε τίποτα. Άρα, για να έχουμε αυτή την τρομερή εξέλιξη μέσα σε σχετικά ελάχιστα χρόνια, πρέπει και οι άνθρωποι παράλληλα να είναι στο σήμερα. Οι ακαδημίες μας λοιπόν έχουν προβλήματα. Κακά τα ψέματα, πάντα είχαν, και όταν εμείς βγάλαμε τις ακαδημίες εκείνα τα χρόνια υπήρχαν προβλήματα και υπάρχουν και θα υπάρχουν διαχρονικά. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, η πολιτεία, το κράτος δεν μπορεί να βγάζει την ουρά του απ' έξω. Δεν μπορεί να λέει είναι μόνο ευθύνη των εφοπλιστών επί προκειμένου ή ευθύνη των ναυτικών ή ευθύνη των οποιονδήποτε άλλων να έχουν σωστή ναυτιλία και το κράτος να βγάζει την ουρίτσα του απ' έξω. Αυτή είναι η εύκολη και φτηνή λύση που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν είμαι πολιτικός και χαίρομαι γι' αυτό, είμαι ναυτικός,
Τα λέω τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Το κράτος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί και είναι μεγάλη, να παράσχει δωρεάν και δημόσια ναυτική εκπαίδευση στα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να τη λάβουν και να συμμετέχουν σε αυτή, και να οθήσει την ελληνική ναυτιλία αντί να δώσει αντικίνητρα και παγίδες που προσπαθεί τον τελευταίο καιρό και να εκδιώξει τους Έλληνες εφοπλιστές και τους Έλληνες ναυτικούς από τη χώρα. Να τα αφήσει λοιπόν αυτά και να κοιτάξει να αντιμετωπίσει σοβαρά την κατάσταση, να κρατήσει και τους Έλληνες ναυτικούς και να τους αυξήσει, αλλά να κρατήσει και τους Έλληνες επιχειρηματίες στη χώρα. Τους χρειαζόμαστε και τους μεν και τους δε, και είναι αιμοδότες αυτής της διαλυμένης και αφυδατωμένης οικονομίας. Μάλιστα. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από νέους να μπουν στις σχολές. Όμως τελικά οι ΣΑΚΤΕ είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον. Μιλάμε 1 στους 5, 1 στους 6. Αυτό από τη μία δείχνει το ενδιαφέρον των νέων προς ναυτικό επάγγελμα. Από την άλλη όμως υπάρχει ανάγκη από την αγορά για περισσότερους απόφοιτους, ή κάπου αλλού είναι το πρόβλημα, το θέμα, και δεν μπορούν να δεχθούν περισσότερους εισακτέους στις σχολές? Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των εφοπλιστικών εταιριών στο να προσλάβουν δοκίμους σπουδαστές, οι οποίοι, για όποιον δεν γνωρίζει, υποχρεωτικά πρέπει να κάνουν 2 θαλασσινά εξάμηνα πριν ολοκληρώσουν την τετραετή ενασχόλησή τους με την Ακαδημία. Είναι 3 έτη θεωρία και 1 χρόνος σπασμένο σε 2 εξάμηνα που πρέπει να ταξιδέψουν τα παιδιά. Τώρα λοιπόν τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε με μεγάλη μας χαρά ότι οι εταιρείες ζητούν και ναυτολογούν δοκίμους, με εξαίρεση τις γυναίκες δοκίμους, το οποίο είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ ευαίσθητο, και δυστυχώς η πολιτεία το έχει αφήσει σε μια άκρη, αδιαφορώντας εντελώς για αυτά τα παιδιά. Και είναι κρίμα, διότι αυτά τα παιδιά έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τα αγόρια συναδέλφους τους. Και η πολιτεία θα έπρεπε, αντί απλώς να τα βάζει μέσα στις ακαδημίες και να αδιαφορεί μετά, να τα παρακολουθεί και μετά στο χρόνο τους μέσα στη σχολή, να ενδιαφέρεται για το αν θα βρουν να ταξιδέψουν αυτά τα παιδιά ή αν θα γυρνάνε από γραφείο σε γραφείο και να σφυρίζει εντελώς αδιάφορα, πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, η πολιτεία και το Υπουργείο Ναυτιλίας, διότι αυτό κάνει. Τα αγόρια λοιπόν βρίσκουν εργασία. Και λέω και επιμένω για τον τελευταίο χρόνο, διότι μέχρι πριν κανένα χρόνο είχαμε το παράξενο, το ευτράπελο, το αστείο, να βρίσκουν τα παιδιά για το πρώτο έτος πλοίο να ταξιδέψουν και να μην βρίσκουν για το δεύτερο. Και ο λόγος είναι απλός. Για το πρώτο έτος επιδοτείται το πρώτο θαλασσινό εξάμηνο, ενώ το δεύτερο έτος δεν επιδοτείται. Και είχαμε λοιπόν το τραγικό από κάποιες ναυτιλιακές εταιρείες να προσλαμβάνουν παιδιά για το πρώτο εκπαιδευτικό εξάμηνο και να μην τους δίνουν την ευκαιρία στο δεύτερο εξάμηνο. Αυτό λοιπόν όχι απλώς δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση των παιδιών μας, όχι απλώς δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά θα έλεγα εντελώς κάτι διαφορετικό, και επιτρέψτε μου να μην το κρίνω παραπέρα, γιατί θα στεναχωρεθούμε. Ακούγονται βεβαίως και για πολλά και για την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση, δηλαδή όχι μόνο για τα ιδιωτικά και σε ένα βαθμό υπάρχουν, αλλά ουσιαστικά σχολές ιδιωτικές που να βγαίνουν από εκεί κατά τα νέοι και μηχανικοί. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο και πώς αυτό θα μπορέσει να συνυπάρξει ή ενδεχομένως να υπάρχει και μια συνεργασία ενδεχομένως με τις κρατικές σχολές, με τις κρατικές ΑΕΝ? Κοιτάξτε, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου υπάρχουν θαλασσινά κράτη, υπάρχουν και των δύο μορφών οι εκπαιδεύσεις. Εγώ δεν είμαι καθόλου αντίθετος, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη μορφή εκπαίδευσης. Καλοδεχούμενη και ιδιωτική, όποιος θέλει να την ακολουθήσει, όποιος θέλει να στείλει το παιδί του σε ιδιωτικό, να έχει το δικαίωμα, όπως γίνεται με τα λύκεια, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες. Δεν το βλέπω κακό. Απέναντίας, θα έλεγα, αυτή η άμυλα πολύ πιθανόν να προσδώσει αξία
και στη μία και στην άλλη μορφή της εκπαίδευσης. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Όχι καλωσορίζοντας την ιδιωτική εκπαίδευση, να δώσουμε μια κλωτσιά και να διαλύσουμε τη δημόσια. Δηλαδή το κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο, τα Υπουργεία δεν μπορούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Δεν μπορούν να πούνε ότι υπάρχει και ιδιωτική, όποιος θέλει να πάει, και τη δημόσια την αφυδατώνω. Δεν της παρέχω κονδύλια, δεν την εξυγχρονίζω, δεν προσλαμβάνω καθηγητές. Να σας πω ότι έχουμε το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης ναυτοδασκάλων. Όλοι οι καθηγητές είναι απαραίτητοι. Αλλά όταν μιλάμε για ναυτικές ακαδημίες που θα βγάλουν θαλασσινούς, το νούμερο ένα ζητούμενο εννοείται ότι είναι οι ναυτοδάσκαλοι. Πλοίαρχοι και μηχανικοί. Οι οποίοι αυτοί είναι που θα δώσουν, πέραν από τη θεωρητική κατάρτιση, τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους, θα μεταλαμπαδεύσουν αυτό το κάτι που χρειάζεται ο ναυτικός. Θα του μεταδώσουν την αγάπη για το επάγγελμα, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος καθηγητής. Λοιπόν, εδώ γίνεται ο εγκληματικός χειρισμός από το Υπουργείο Ναυτιλίας, που θέλω να πιστεύω ότι δεν γίνεται έντεχνα, αν και έτσι φαίνεται, προσπαθούν να αποναυτικοποιήσουν τις ακαδημίες. Έχουμε ακαδημίες που δεν έχουν κανέναν ναυτοδάσκαλο. Έχουμε πλέον περισσότερες από τις μισές ακαδημίες που δεν έχουν διευθυντή σπουδών καπετάνιο. Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό δίνουν στα παιδιά να νιώσουν την απαξίωση την οποία τους προσφέρει το κράτος, διότι μέχρι στιγμής στην ναυτική εκπαίδευση μόνο απαξίωση και περιθωριοποίηση βλέπουν τα παιδιά. Έχουν πρόβλημα καθηγητών, έχουν πρόβλημα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, έχουν πρόβλημα σύτησης, έχουν πρόβλημα φοιτητικού πάσου, που είναι ίσως η μοναδική μορφή δημοσίας εκπαίδευσης που τα παιδιά μας δεν δικαιούνται το φοιτητικό πάσο, που το δικαιούνται όλοι στην Ελλάδα. Όλοι οι φοιτητές το δικαιούνται. Τα δικά μας παιδιά λοιπόν είναι αποπαίδια ίσως για κάποιους, αλλά για μας είναι τα παιδιά μας, είναι το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας και κατά ένα μεγάλο λόγο και ρόλο το μέλλον της Ελλάδος. Η Ελλάδα χωρίς ναυτιλία είναι ένα μεγάλο τίποτα. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά οι αρμόδιοι και να αντιμετωπίσουν την ναυτική εκπαίδευση και τα παιδιά μας που είναι το μέλλον της χώρας με πολύ πιο αξιοπρεπή τρόπο. Τις προτεραιότητες της επόμενης ετραετίας για την Ένωση, που έτσι όπως είναι μέχρι τώρα τρέχουν και θα δώσει περισσότερη έμφαση στην επόμενη θητεία. Η Ένωση και στις δύο τετραετίες στις οποίες είχα την τιμή να είμαι εγώ πρόεδρος, αλλά και πριν από αυτές και ευελπιστώ και μετά από αυτές, το κύριο ενδιαφέρον μας είναι τα παιδιά. Είναι τα παιδιά, το μέλλον, είναι οι ακαδημίες. Είναι το ΚΕΣΕΝ, το Κέντρο Επιμόρφωσης Τελεχών Εμπορικού Ναυτικού, όπου πηγαίνουν οι συνάδελφοί μας, πλοίαρχοι και μηχανικοί, και επιμορφώνονται για κάποιο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να περάσουν από το ένα δίπλωμα στο επόμενο. Λοιπόν, αυτά επειδή είναι η ρίζα, είναι η δύναμη της ναυτιλίας, εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτά. Παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι σαν συνδικαλιστικό σωματείο και σαν εργαζόμενοι, έχουμε και πάρα πολλά εργασιακά προβλήματα. Έχουμε προβλήματα με το συνταξιοδοτικό μας. Έχουμε προβλήματα αποκατάστασης των ανέργων, όχι τόσο αξιωματικών, όσο κατωτέρων πληρωμάτων. Οι αξιωματικοί δεν γνωρίζουν τόσο μεγάλο το πρόβλημα της ανεργίας, όσο τα κατώτερα πληρώματα, όπου είναι τραγική η κατάστασή τους. Και ειδικά εδώ στην ακτοπλοεία. Στην Ποντοπόρο δυστυχώς τους έχουν εξαφανίσει. Είναι ελάχιστοι. Στην ακτοπλοεία αυτοί που υπάρχουν, ένα 60-70% θα έλεγα από αυτούς είναι άνεργοι. Λοιπόν, μια τέτοια τραγική κατάσταση δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Επίσης, οτιδήποτε έχει να κάνει με το μέλλον του κλάδου, με το εργασιακό κομμάτι, με το υπηρεσιακό, με το ΝΑΤ, με τον οίκο ναύτου, όλοι αυτοί οι φορείς, οι οποίοι είναι και πηγάζουν από εμάς και βλέπουμε τη διάλυσή τους, βλέπουμε την αποξένωση όλων αυτών των φορέων από το ναυτικό.
αν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια προσφοράς ένα ταμείο όπως είναι το ΝΑΤ, το οποίο είναι το δεύτερο ταμείο στον κόσμο και το πρώτο στην Ελλάδα, να προσπαθούν να μας το διαλύσουν. Ένα ταμείο το οποίο έχει σώσει αυτή την οικονομία αυτής της χώρας τουλάχιστον τρεις φορές που γνωρίζω εγώ. Δηλαδή, το κράτος σε δύσκολες στιγμές καρπώθηκε τα αποθεματικά του ΝΑΤ και με την υπόσχεση σαν κράτος προς τους ναυτικούς ότι για όλα τα χρόνια που θα έρθουν από εδώ και πέρα το κράτος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ταμείου. Τι σημαίνει αυτό για την πληρωμή των συντάξεων? Εφόσον έχουμε ένα ταμείο το οποίο έχει καταληστευθεί τουλάχιστον τρεις φορές από το ίδιο του το κράτος και το έχει αφυδατώσει και δεν έχει χρήματα διότι έχουν λιγοστέψει οι Έλληνες ναυτικοί, διότι έχουμε ανασφάλιστη και μαύρη εργασία σε όλους τους τομείς, άρα δεν υπάρχουν έσοδα για τον ΝΑΤ. Πού θα τα βρει τα χρήματα τον ΝΑΤ? Αναγκαστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι λοιπόν υποχρεωμένο το κράτος και όπως έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση με τελευταία φορά το 90-91, άρα το κράτος είναι υποχρεωμένο να το κρατήσει ζωντανό αυτό το ταμείο, διότι είναι και ένα ταμείο που έχει να κάνει με ανθρώπους ειδικού χειρισμού, ειδικού εργασιακού καθεστώτος. Δεν μπορεί να προσμετρηθεί χρόνος υπηρεσίας ενός ναυτικού και να αντιστοιχηθεί με κάποιον στεριανό. Ο ναυτικός, κύριε Κάτζη, το μεσημέρι δεν θα πάει στο σπίτι του. Δεν θα αγκαλιάσει ούτε το παιδί του, ούτε θα πάει το απόγευμα τη βόλτα του. Είναι επί 3-8 ώρα μέσα στο 24ωρο στο χώρο εργασίας του. Σε ένα επάγγελμα κατεξοχήν επικίνδυνο, βαρύ και ανθυγιεινό, που στο κάτω-κάτω και κοινωνικό σκοπό εξυπηρετεί, μεταφέρει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, μεταφέρει την ελληνική σημαία, τα ήθη, τα έθιμα, τα πάντα σε όλο τον πλανήτη. Και αν μη τι άλλο, έχουμε μείνει πλέον τόσοι λίγοι ναυτικοί που δικαιούμαστε μια καλύτερη αντιμετώπιση από την πολιτεία. Την απαιτούμε και δεν δεχόμαστε να μας σαλαμοποιήσουν μαζί με κάποιες άλλες ομάδες που θεωρούμε ότι είναι εντελώς διαφορετικές, έχουν προσφέρει πράγματα εντελώς διαφορετικά από εμάς. Και ούτε καν ο χρόνος υπηρεσίας δεν μπορεί να προσμετρά, όπως π.χ. για κάποιους για 30-40 χρόνια. Μα άμα ένας ναυτικός θα του ζητήσουμε να έχει 40 χρόνια θελάσσια υπηρεσία, θα πάει 90 χρονών. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων. Πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Μετά, ο οίκος ναύτου. Ο οίκος ναύτου, που είναι η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη και πηγάζει από έξοδα που συλλέγονται από τους ναυτικούς κατεξοχήν. Και αυτό μας το έχουν διαλύσει. Το επικουρικά μας, το εφάπαξ μας, αυτά είναι χρήματα δικά μας που δεν πηγάζουν ούτε από κρατικό προϋπολογισμό ούτε από πουθενά. Είναι δικά μας χρήματα. Έχουμε δεχθεί μία αύξηση της τάξης του 40% στις κρατήσεις μας για να υπάρχει το ταμείο, το επικουρικό, υγιές και στα επίπεδα που υπάρχει σήμερα. Και έρχεται λοιπόν τώρα το κράτος και τα πετάει όλα μέσα σε ένα κουβά και τα κάνει κοιμά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι χρήματα του κράτους για να τα κάνει ό,τι θέλει. Για μια τελευταία φορά, πλέον σαν πρόεδρος της Ένωσης, αφού ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν πάντα κοντά μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να απευθύνω σε όλους τους συναδέλφους μας, πλοιάρχους πάσης τάξεως, που μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και τους προκαλώ, τους παρακαλώ, τους το ζητώ να μείνουν κοντά στην Ένωσή μας. Όλοι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο υγιές σωματείο, το οποίο δεν ανήκει πουθενά αλλού, εκτός από αυτούς και μόνο τους συναδέλφους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.